συνεγινές μου, πολεμιστές μου. Με όλα αυτά βέβαια που έχετε μπλέξει και που σκέφτεστε και που βλέπετε, δεν έχετε δει κάτι πολύ σημαντικό. Δεν έχετε δει και δεν έχετε αναγνωρίσει την τεράστια δύναμη και δυναμική που σας έχω δώσει, που σας έχω μεταβιβάσει, που τώρα είναι στα χέρια σας και που μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχετε τόσο μεγάλη δύναμη πια στα χέρια σας και όσοι συνέλληνες έρχονται και ενώνονται μαζί μας, δυναμώνουν και τα δικά σας χέρια και τα δικά τους. Μη φανταστείτε, όσο πιο πολλοί έρχονται, μη φανταστεί κανείς ότι θα έρθει κάποιος να του πάρει καμία θέση. Δεν διανοείστε πόσο τεράστια είναι η λεωφόρος και ο χώρος. Είναι άπειρος. Είναι τόσο μεγάλος ο πλούτος, είναι τόσες μεγάλες, τόσο μεγάλος όλο αυτό το εγχείρημα. Έχει τόσο τεράστιο χώρο που δεν πρόκειται κανείς να σου πάρει τίποτα. Φέρτε όλο τον κόσμο να καταλάβουν και να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Όταν όλοι πάρουν δύναμη στα χέρια τους, δεν μπορεί κανείς να κάτσει απέναντί μας. Στα χέρια τους τη δύναμη, στις επιλογές τους, αυτόν τα χέρια τους, στη συνειδητότητά τους να κατανοήσουν και να έχουν με επίγνωση όλα αυτά που λέμε και όλα αυτά που κάνουμε, αλλά και να αντιληφθούν ακριβώς τι θα κρατάνε στα χέρια τους, όχι επιγραμματικά, μα στην ουσία. Αυτό είναι και απόδειξη όλων αυτών που γίνονται. Είδατε άνθρωπους άσημους, άνθρωποι έξω από το χώρο μας, έξω από το χώρο της πολιτικής, έξω από το χώρο των ΜΜΕ, έξω από τα κοινά. Είδατε ένα γκουμπάρο μου, παλιό μου φίλο που με πρόδωσε με έσχατο βαθμό, με όλο το καθεστώς, μόνο και μόνο από τις άρρωσες αιμονές του, αλλά και απ' την άλλη, στα 62 του χρόνια, μένω κανείς δεν τον ήξερε. Είχε βρει κολακιάσει να πηγαίνει κάθε πρωί στα δικαστήρια με το κουστούμι του νεοτερισμού, να πηγαίνει στα δικαστήρια, να φεύγει το μεσημέρι, την άλλη μέρα πάει τα ίδια, ένα δρομολόγιο και δεν είχε άλλο να πάει πουθενά άλλο. Κλεισμένο φυλακή σε ένα μέγαρο και δικαστικό, να πει καμιά υπόθεση, να βγάζει όλη αυτή. Και όλο αυτό κάνουν οι δικηγόροι σε μια τεράστια μονοτονία. Είδαμε λοιπόν ένα τέτοιον άνθρωπο ο οποίος χρησιμοποίησε τη δύναμή μου για να φανεί. Εύκολα να σε προδώσει, να σε διαλύσει, αρκεί να ανέβει. Και από εκείνη την ώρα τον βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έχει πολιτική ταυτότητα σε ένα ανύπαρκτο κόμμα, ανύπαρκτο συνδυασμό, ανύπαρκτο μασονικό του ΕΠΑΜ. Κάποτε είχε 12.000 κόσμο, λέει. Τώρα δεν έχει 1.000 και έρχεται γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, είναι κάποιοι σταθμοί του παρακράτους που κάποιοι ελίτ εύρεο μασόνοι το χρηματοδοτούν και κάθονται γύρω-γύρω απλά για να υπάρχει ένας απόϊχος, μια οχλαγωγία. Είδαμε όμως ότι αυτόν τον άνθρωπο για να φανεί χρησιμοποίησε το ζόρα. Για να έχει βήμα. Αλλιώς δεν είχε καμία προσωπικότητα να ανέβει να πάει πουθενά. Είδαμε ανθρώπους που βγήκαν στο γυαλί, ανύπαρτους πουθενάδες, απλά να βρίζουν εμένα. Όταν βρίζεις εμένα, είσαι πρωτοσέλιδο. Γιατί αυτό θέλει το καθεστώς από τη μία. Το άλλο όμως είναι ότι αυτοί χρησιμοποιούν ανάποδα τη δύναμή μου, χωρίς το σώρα. Θα έβγαινε κανείς από αυτούς να βγει να μιλήσει, να πει τι να τον κάνουν. Αυτή την τεράστια δύναμη, ακόμα και στο αρνητικό κομμάτι, αυτοί τη χρησιμοποιούν. Εσύ ρε συνέλληνα, που έχεις την πραγματική μου δύναμη. Αυτοί παίρνουν ένα πολύ μικρό κομμάτι και το χρησιμοποιούν εναντίον μου. Και όταν το χρησιμοποιούν εναντίον μου, έχουν μια τεράστια δυναμική για να ανέλθουν να τους δει ο κόσμος, ακόμα και ως προδότες, ως καθαρματάκια, ως σκουπίδια, γιατί θα τα ξεχάσω ο κόσμος. Είπες μετά. Μέχρι και το έθνος του έδωσε σελίδα για να γράψει μέσα για μένα. Αυτός που καταδίκασε το σωτήρα. Ρε, δεν είμαι σωτήρας. Εμένα με βραβεύσανε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως σωτήρα, ευεργέτη, και τους επέστρεψα πίσω το βραβείο. Δεν το δέχτηκα. Γεμάτο Εβραίους και Μασόνους. Δεν υπήρχε ένας Έλληνας και με ένα DNA καθαρό εκεί μέσα. Και αν υπήρχε καθαρό, είχε παραδοθεί σε κάποιο δόγμα. Και τους έγραψα στα παλιά μου παπούτσια, δεν τους σεβάστηκα και έφυγε. Και από τότε με κυνηγάνε. Βέβαια οι άνθρωποι με ήρθανε. Μου κεράσανε γεύμα στη Λέσχη Αθηνών, που είναι μασόνι. Πήγα μια κουβέντα έκανα και έφυγα. Δεν δέχτηκα τίποτα, ούτε το βραβείο τους. Τους το πέταξα στα μούτρα. Γιατί δεν ήταν βραβείο και δεν είμαι ευεργέτης. Είμαι πολεμιστής
Και είμαι εδώ για όλη μου την πατρώα ουσία και τους συνέλληνες μου, τους αδερφούς μου. Δεν το έκανε. Ο Λαμπράκης από την άλλη το πήρε και χαμογέλαγε. Έχει συνηθίσει τα μασονικά. Γι' αυτό και βλέπετε την τελευταία εκδήλωση μεγάλη που την κάνω σε έντυνε στη Θεσσαλονίκη. Με τόσο πόλεμο, με 11.000 Έλληνες, με ένα στάδιο γεμάτο, που τυχητικά δεν είχαμε να μιλήσουμε. Πριν ακόμα την ΕΣΥ, κοιτάξτε τι τεράστιες εκδηλώσεις γινόταν με το Σόρα και τι εκδηλώσεις έκανε ο Σόρας και πόσο συμμετείχαν οι Έλληνες. Μετά Σόρα εποχή επί Λαμπράκη, ο Λαμπράκης με 20 άτομα, οικογένεια και κάτι κουμπάρι, παίρνει μια σημεούλα και πάει να κάνει ψήφισμα. Βλέπεις την κατάντια του. Έτσι θα καταντήσουν και αυτοί. Και αυτοί έτσι θα καταντήσουν. Δεν πάει μακριά αυτή η βαλίτσα. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ότι κοίταξε πώς χρησιμοποιούν τη δύναμη του Αρτέμι Σόρα, τη δυναμική του Αρτέμι Σόρα και κοιτάνε να την εκμεταλλευτούν όλοι. Εσύ βρε συνέγινε αδερφέ μου, που είσαι DNA μου, που είσαι όχι DNA, με κλινικό οξύ, μα ΚΣΔΔ, ΔΔΔ, ποιο μικρό. Αυτό είσαι. Εσύ που σου έχω δώσει όλη τη δύναμη και τη δυναμική, σου έχω δώσει να είμαστε, να μοιραστούμε το πορτοφόλι, να μοιραστούμε τη ζωή, να μοιραστούμε την κοσμική ζωή, να μοιραστούμε την αλήθεια, να μοιραστώ μαζί σας, γιατί αυτό μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να σας υποσχεθώ, ούτε να σας δώσω τίποτα, να σας επιλέξω για κάποια συγκεκριμένη εργασία και να είστε μαζί μου. Ό,τι αξία έχω εγώ, έχετε κι εσείς. Δεν έχω παραπάνω εγώ αξία. Χωρίς εσάς δεν έχω αξία. Χωρίς εμένα δεν υπάρχετε. Είναι όπως το είπα στην αρχή. Είμαι ο μηχανισμός και είστε το ποτάμι. Να καθαρίσουμε τους στάβλους του αυγιά. Είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπα. Οι στάβλοι του αυγιά νομίζω ότι είναι κοπριά από άλογα που δεν καθαριζόσατε. Όλες αυτές οι ακαθαρισίες που είναι στον πλανήτη μας. Όλα αυτά που μας δυναστεύουν, μας σκοτώνουν και μας δολοφονούν. Αυτοί ήτανε. Δεν είναι κανένα στάβλο που έχει άλογα μέσα και πέρασε το ποτάμι. Το μεταφορικό κομμάτι με το κυριολεκτικό οι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται. Βέβαια, σας βοήθησαν πολύ οι αποστάτες να μην καταλάβετε τίποτα και να είναι μια ιστορία σαν παραμύθι. Γι' αυτό και μας γελιοποιούν παντού. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι αυτοί χρησιμοποιούν τη δύναμή μου και εσύ έχεις τη δύναμή μου τώρα μπροστά στα χέρια σου, την κρατάς. Και κάθεσαι και συζητάς με ποιον. Έχεις να συζητήσεις μόνο με σένα. Να επιλέξεις, να ανδρωθείς. Να πάρεις και να μιλήσεις όλους τους συνέλληνες, να τους πάρετε, να βγείτε έξω και να πάρετε την Ελλάδα στα χέρια σου. Να περικυκλώσουμε όλα αυτά τα καθαρματάκια που τα πιο πολλά είναι εγκλωβισμένα. Μην τους βλέπεις ότι είναι δυνατούς. Είναι φοβισμένα ανθρωπάκια που τους κρατάνε οι σκιές με λέξεις, με λόγια. Τις σκιές θα τις λιώσω. Μόνο εγώ μπορώ να τις λιώσω. Όλοι. Ο Ρήνος. Τον ήξερε κανένας. Τη δυναμική σου δεν πήρε, τη δυναμική μου δεν πήρε. Γιατί το επιτρέψαμε. Ωραία. Αν αυτοί μπορούν από τη δυναμική μου να εισχωρήσουν και να ανέβουν και σήμερα να συζητάτε για αυτά τα ζωντόβολα, εσύ που έχεις όλη τη δυναμική δικιά σου, τα γραφεία σου, εμένα τον ίδιο, ό,τι έχω και δεν έχω είναι δικό σου και είναι για μια τεράστια απελευθέρωση, γιατί δεν την παίρνεις στα χέρια σου να την κάνεις, να τη χρησιμοποιήσεις? Δεν θες αυτή τη δύναμη? Δεν τη θέλεις, την πετάς? Οι άλλοι κλέβουν αυτή τη δύναμη και την γυρίζουν αρνητικά για να την εκμεταλλευτούν. Εσύ που την έχεις όλη στα χέρια σου, γιατί δεν την εκμεταλλεύεσαι? Τι άλλο περιμένεις να γίνει? Και άλλες αυτοκτονίες. Να συζητήσουμε? Πόσο να συζητήσουμε? Κοίτα πόσα χρόνια συζητάμε. Βγείτε έξω και πάρτε τους συνέγγινές σας. Φουντώστε όλες τις καρδιές. Πέστε όλες τις αλήθειες. Κάντε πραγματικές διαδηλώσεις. Κάντε πραγματικές ομιλίες. Μπείτε στον πολιτικό στίβο. Μη φοβάστε να λέτε το δίκιο σας. Βγάλτε το φόβο από μέσα σας. Αυτοί φοβούνται, δεν το βλέπετε. Κοιτάξτε πόσο πολύ φοβούνται. Δεν καταλαβαίνεις για το καθεστώς να κάνει την ανέρεση του νόμου. Είναι μόνο φοβία και τίποτα άλλο. Τους έχετε δώσει τώρα το δικαίωμα και το περιθώριο να κάνουν άσχημα πράγματα, μικρολεπτομέρειες για να σας λιώσουν. Για θυμηθείτε. Με λόγια και πάπυρους χάσαμε τη χώρα μας. Όπως τον τελευταίο χρησμό. Δεν τον ξέρετε τον τελευταίο χρησμό? Θα σας το πω σε άλλο ηχητικό. Ωστόσο τώρα, όλη αυτή τη δύναμη και δυναμική που αυτά τα αρνητικά καθάρματα σου κλέβουν σαν. Αντί να την πάρεις εσύ αυτή τη δύναμη και να τους τα πώσεις και να βγεις απάνω και να βγάλεις το λαό στο δρόμο, να κάνουν όλες τις αποπληρωμές τους, να ενωθείτε στα γραφεία, να ενωθείτε πολιτικά, να συνεννοηθείτε, να συγκεντρωθείτε, να συγχωρέσετε, κάθεστε τώρα και σκοτώνεστε μεταξύ σας και ο κόσμος κοιτάει. Κοιτάει ο κόσμος να κάνει τι και να μπει σε ποιο γραφείο. Συνελληνές, τώρα είναι η ώρα. Όλοι σας τώρα.
Ενωθείτε όλοι ενωμένοι. Πετάχτε ό,τι είναι απ' έξω καρκινωμένο τώρα. Ενώνεστε για αυτό το μεγάλο που έρχεται. Το τεράστιο. Το οποίο θα είναι σταθμός. Για το καθεστώς που φοβάται πάρα πολύ, γιατί πραγματικά φοβάται το καθεστώς. Είναι φοβισμένο, δεν το βλέπεις, δεν το μυρίζεις. Φοβόνται στο πρώτο τσαφ που θα γίνει. Έχουν κάνει τόσα πολλά, έχουν κάνει τόσα άσχημα, έχουν κάνει τόσα άδικα και περιμένουν ότι έρχεται. Και ξέρουν και τι φοβούνται. Και δικαίως φοβούνται εμένα. Και δεν τους λέω να με φοβούνται, να με τρέμουν. Και με τρέμουν. Δεν κοιμούνται από εδώ και πέρα. Ούτε στο ξύπνιο τους κάθονται ήσυχα. Έρχονται άλλα μεγάλα πράγματα από εδώ και πέρα. Εσείς πρέπει να είστε παρόν. Ενωθείτε όλοι ενωμένοι. Όλοι στα γραφεία σας, όλοι βγείτε έξω. Όλοι με τα λαμπαδεύτα τα που βγείτε με τις σημαίες σας. Βγάλετε τα συνθήματά σας. Τα πανό σας. Να τα βλέπουν παντού. Παντού τα μπέλε στα γραφεία μας. Να ανοίξουν όλα, να βάλετε παντού όπου υπάρχει χώρος για τα μπέλα και κάντε συμφωνία. Βάλτε τα μπέλα. Η απελευθέρωση της Ελλάδας, η Ελλήνων συνέλευση. Όλοι μαζί μέχρι το τέλος. Κάντε το. Είναι εντολή. Είναι διαταγή. Τώρα. 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 Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.